χρηματοκρηπιστικό θέμα τον κύριο Φώτη Φωτίου. Καλή σας μέρα, κύριε Φωτίου. Καλημέρα, Κάτια. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση με την πανδημία, τα κρούσματα κορονοϊού στους εγκλωβισμένους μας. Το ευχάριστο είναι ότι τις επόμενες λίγες μέρες ολοκληρώνεται εμβολιασμός όλων άνω των 18 και των επανεγκαταστασέντων, τόσο στην Καρπαθία όσο και στα Μαρονίτικα χωριά. Αυτός ήταν εξηγήστε μας λίγο, κύριε Φωτίου, πώς γίνεται η διαδικασία. Μεταφέρουμε εμβόλια με το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Μεταφέρουμε τα εμβόλια στο Οδόφραγμα. Εκεί να ξέρετε ότι έχουμε δύο νοσηλευτές, ένα στην Καρπασία και ένα στο Μαρονίτικα χωριά, όπου η βοήθεια τους είναι πολύ σημαντική και καθοριστική για αυτήν τη διαδικασία. Είναι εκεί λοιπόν με ανθρώπους των Ηνωμένων Εθνών, παραδίδουμε τα εμβόλια και υπάρχουν δύο κέντρα, ένα στο Ριζοκάρπασο και ένα για τα Μαρονίτικα χωριά, που γίνονται εμβολιασμοί. Ξεκινήσαμε εδώ και 1,5 μήνα αυτήν την προσπάθεια, 2 μήνες. Όμως είμαστε προς το τέλος. Αυτό πρέπει να γίνει και έπρεπε να γίνει. Αυτές ήταν και οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί όταν βρίσκεσαι μακριά, και όπως είναι και η κατάσταση τώρα με τα οδοφράγματα, που ακόμα και οι ασθενείς δεν μπορούν να μεταφερθούν εδώ, γιατί αν πάνε πίσω θα μπουν σε καραντίνα και υπάρχει μια δύσκολη διαδικασία. Και είναι αυτό που προσπαθούμε εδώ και αρκετές εβδομάδες με τα Ηνωμένα Έθνη, να υπάρξουν κάποιες χαλαρώσεις όσον αφορά την διακίνηση των εγκλωβισμένων από και προς τις ελεύθερες περιοχές. Δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτόν ακόμη. Και να ξέρετε ότι και αυτόν το Πάσχα οι εγκλωβισμένοι θα το περάσουν μόνοι τους, γιατί ούτε οι συγγενείς τους που είναι εδώ, παιδιά τους, μπορούν να πάνε να τους επισκεφθούν. Και δυστυχώς, βλέποντας τις όλες διαδικασίες και τι απαντούν το κατοχικό καθεστώς, φαίνεται ότι και αυτόν τον Πάσχα θα είναι δύσκολο για τους εγκλωβισμένους μας. Τώρα, κύριε Φωτίου, και ένας αριθμός εγκλωβισμένων μας είναι στις ελεύθερες περιοχές, ακριβώς λόγω της κατάστασης μετά το φράγματα. Ασφαλώς. Είναι ένας αριθμός εδώ που εγκλωβίστηκαν εδώ βασικά, δεν μπορούν να πάνε πίσω. Έχουμε προχωρήσει και βοηθήσει και αυτούς για να εμβολιαστούν. Όμως παραμένει το μεγάλο πρόβλημα το ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν, να ενωθούν με τις οικογένειες τους. Και όλα αυτά δυστυχώς για μας είναι ανθρωπιστικής φύσεως προβλήματα. Δεν τα βλέπει η άλλη πλευρά. Και πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από οποιασδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες ή εξελίξεις, γιατί εδώ μιλούμε για ανθρώπινο πόνο, προβλήματα που δημιουργούνται περισσότερο σε ηλικιωμένους ανθρώπους και αντιλαμβάνεστε είναι και θέματα υγείας, τα οποία υπάρχουν καρκινοπαθείς, υπάρχουν άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες, που πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους γιατρούς τους εδώ στις ελεύθερες περιοχές. Δεν μπορούν. Και είναι και τα προβλήματα στον πύργο της Λυρίας. Είναι και εκεί οι αγαναχτισμένοι οι κάτοικοι. Και περιμένουν, έχουν δώσει διορία μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη που ολοκληρώνεται και η άτυπη πενταμερίζει. Είναι μια μεγάλη πρόκληση από το κατοχικό καθεστώς, γιατί εκεί οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να χρησιμοποιούν μόνο το δρόμο για να φτάνουν στη Λευκοσία πιο εύκολα και πιο νωρίς, για να πάνε στις δουλειές τους ή να πάνε στους γιατρούς τους. Ούτε καν κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα. Άρα οι λόγοι που επικαλείται το κατοχικό καθεστώς ότι είναι επιδημιολογικοί λόγοι, δεν ευστάθουν. Αυτοί οι άνθρωποι απλά περιμένουν να περάσουν, να πάνε και να επιστρέψουν. Είχαμε και την πρόκληση τις τελευταίες μέρες, όπου εκεί ασθενοφόρων πήρε ένα ασθενή και επειδή επέστρεψε χωρίς τον ασθενή, γιατί ο ασθενής είχε μείνει στο νοσοκομείο, δεν του επέτρεψαν να μπει στον κάτω πύργο. Αν είναι δυνατόν. Τέτοια πράγματα.
Πάντως, σε επίπεδο τεχνοκρατικών επιτροπών γίνονταν μια συζήτηση γινόταν μια αντικοινωτικών. Συζήτηση Είναι πολιτική απόφαση, ναι. Ναι, για τις επιδημιολογικές καταστάσεις περισσότερων κάτι. Ναι. Νομίζω ότι εδώ είναι οι αποφάσεις είναι όσον αφορά το κατοχικό καθεστώς είναι από αλλού που πρέπει να ληφθούν. Ναι. Όπως εμείς δεχθήκαμε με μια διαδικασία να μπορούν οι Τουρκοκύπροι να έρχονται στις δουλειές τους εδώ. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και μια ρύθμιση όσον αφορά τους εγκλωβισμένους μας, όσον αφορά τους ανθρώπους του πύργου, στην ίδια βάση. Αυτό ζήτησαμε. Μάλιστα. Κύριε Φωτή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Εγώ, συνέχεια. Να είστε καλά, Κατίνα. Τώρα πάμε στην Δανία, όπου από χθες οι πολίτες επέστρεψαν στην κανονικότητα, καθώς επαναλειτουργήσαν εστιατόρια, μπαρ και μουσική.